Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι βουλευτές και εκπρόσωποι των φορέων. Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία ιδρύθηκε το 1961 και σήμερα παριθμεί περί τα 3.000 μέλη, είναι ο μοναδικός πανελλαδικός φορέας εκπροσώπησης όλων όσων αφιπηρέτησαν από την πυροσβεστική υπηρεσία, ανεξάρτητα από τον βαθμό και τη θέση που κατήχαν σε αυτή. Εμείς οι Απόστρατοι, με την πολύχρονη υπηρεσιακή εμπειρία που αποκτήσαμε στα πεδία των πυροσβεστικών και διασωστικών μαχών και με έκδηλη την αγωνία μας για το μέλλον του πυροσβεστικού σώματος και την προσφορά του στην ελληνική κοινωνία, στείλαμε έγκαιρα τις αναλυτικές μας προτάσεις, αρχικά στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ακολούθως σε όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Οι προτάσεις μας αυτές θεωρούμε πως θα βοηθήσουν στην εξάλληψη παθογενειών, δυσλειτουργιών και προβλημάτων που διέπουν τη λειτουργία του σώματος αφενός και αφετέρου δίνουν τη δυνατότητα συνεργασίας και ανιδιοτελούς προσφοράς των αποστράτων στην αναδιάρθρωση και λειτουργία της πολιτικής προστασίας της χώρας μας. Δυστυχώς, από ό,τι είδαμε στο σχέδιο νόμου το οποίο συζητάμε σήμερα, δεν συμπεριλήφθηκαν κάποιες από τις προτάσεις μας σε αυτό. Εντάχει όμως θα σας αναπτύξουμε το γενικό τους πλαίσιο. Πιστεύουμε πως η αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας θα πρέπει να κινείται στην κατεύθυνση απλοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας του μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης συμβάντων, χωρίς πολυδέδαλες και πολυάριθμες δομές που δυσχεραίνουν το πυροσβεστικό σώμα στο να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο του. Είναι αναγκαίο να στελεχωθεί με το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό που θα μπορεί να βοηθάει την επιχειρησιακή του δράση. Φυσικά όλα αυτά απαιτούν την αναγκαία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταστολή, και δεν πρέπει να επαφίονται στη γαλαντομία κάποιων χορηγών ή στη διασφάλιση εσόδων από το κοινωνικό έργο που οφείλει να παράγει η υπηρεσία μας δωρεάν. Κατά την κρίση μας, το υποψήφιο νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει τις παραπάνω προϋποθέσεις και δυστυχώς ακολουθεί την πεπατημένη. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία επικαλείται κινούνται στη λογική κόστους-οφέλους με αποτέλεσμα να μην χρηματοδοτούνται αυτά που προορίζονται για κοινωνικές ανάγκες διότι δεν παρουσιάζουν οικονομική ανταποδοτικότητα. Η κρατική ευθύνη για χρηματοδότηση συντήρησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, προμήθειας υλικών, αναλωσίμων και καυσίμων του πυροσβεστικού σώματος κατά βάση μεταφέρεται στις περιφέρειες ή την τοπική αυτοδιοίκηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εξασφάλιση ή μη των αναγκαίων πόρων. Ούτε και σε αυτή την αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος γίνεται σαφής διαχωρισμός του επιχειρησιακού από τον διοικητικό τομέα, προκειμένου κάθε τομέας απερίσπαστα να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του αναλογούν. Συνοψίζοντας, η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος πιστεύει πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έρχεται να προσφέρει κάποιο σύγχρονο αποδοτικό και ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες που προσφέρει το πυροσβεστικό σώμα, αφού του αφαιρεί την αυτοτέλεια, δεν προβλέπει την πλήρωση των οργανικών κενών με προσλήψεις που είναι αναγκαίες, ούτε μεριμνά για τη γενναία χρηματοδότηση του σώματος μέσα από ένα προϋπολογισμό που θα έχει ως πρώτη στο στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων σύγχρονων υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και παράλληλα τη διασφάλιση των πυροσβεστών από τις εργασιακούς κινδύνους. Επιφυλασσόμεθα στην πορεία και εκτός να αναπτυχθούν σχετικές ερωτήσεις να απαντήσουμε και σε συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε κάνει. Σας ευχαριστούμε.